Πάμε δυστυχώς σε μια δυσάρεστη είδηση στον παιδίατρο, τον κύριο Παναγιώτη Γιάνγκου. Θα πάμε με αφορμή αυτό το περιστατικό με το βρέφος που δυστυχώς πέθανε. Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την εισδρόφηση εμεσμάτων? Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί ειδικά τους νεαρούς γονείς, γιατρέ. Είναι ένα ατυχές συμβάν η εισδρόφηση εμεσμάτων, αλλά σε περιπτώσεις αρκετές είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προλάβουμε. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε από το ιστορικό του παιδιού εάν έχει κάποια προδιάθεση για παλινδρόμηση, εάν κάνει εύκολα εμετό, εάν είναι άρρωστο εκείνη την περίοδο, εάν πολλές φορές η ρινίτιδα προκαλεί εμετό, γιατί καμιά φορά η οπισθορυνική έκρηξη μπορεί να προκαλέσει το αντανακλαστικό του εμετού και να κάνουν τα μικρά τα βρεφάκια λίγο εμετό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα παιδιά και τη σωστή θέση στον ύπνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες ονομάζονται αντιπαλινδρομικές. Δεν βοηθάνε καθόλου το να έρθει ένας εμετός, έστω και μικρός, προς τα πάνω. Και αυτά είναι που συζητάμε στο ιατρείο πολλές φορές, πώς είναι πιο σωστό να κοιμούνται τα παιδιά και ειδικά όταν είναι άρρωστα. Συνεπώς, πείτε μας πώς είναι πιο σωστά να κοιμούνται τα βρέφη. Οι καινούργιες οδηγίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια λένε ότι τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται ανάσκελα με μία πολύ μικρή κλίση κάτω από τις 10 μοίρες. Με αυτόν τον τρόπο το στομάχι βρίσκεται πιο χαμηλά από το στόμα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη πίεση για να έρθει μια παλινδρόμηση προς τα πάνω και να έχουμε εμετό. Επίσης, όταν τα παιδάκια είναι άρρωστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά τη μύτη πριν τον ύπνο, για να μην έχουμε παλινδρόμηση υγρών προς τα πίσω, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν έτσι ένα εμετό ή να προκαλέσουν το αντανακλαστικό του εμετού στον ύπνο. Αυτές οι 10 κλίσεις 10 μοιρών είναι αρκετές, θεωρείτε, είναι λίγο σε 10 μοίρες? Ή για ένα βρέφος είναι ικανοποιητικό? Είναι ικανοποιητικό, γιατί καμιά φορά όταν είναι παραπάνω μοίρες συσχετίζεται με αντίθετα αποτελέσματα, γιατί πολλές φορές τα μικρά τα βρέφη γλιστράνε προς τα κάτω, οπότε δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οι 10 μοίρες είναι το ιδανικό για να μείνουν σταθερά στην ίδια θέση και για να έχουμε και την αντιπαλινδρομική δράση που θέλουμε. Το τελευταίο γεύμα, ειδικά τα βράδια, όταν και το παιδί είναι άρρωστο, πόσες ώρες, πόση ώρα πριν και τι πρέπει να προσέξουμε πριν βάλουμε το βρέφος για ύπνο? Ειδικά στα βρεφάκια είναι λίγο δύσκολο να υπολογίσουμε αρκετή ώρα το γεύμα πριν από τον ύπνο, γιατί κυρίως κοιμούνται και τρώνε. Οπότε στα πολύ μικρά βρέφη, ενός-δύο μηνών, το γεύμα είναι κοντά στον ύπνο. Ίσως κάποιες φορές είναι καλό να μην δίνουμε τεράστια γεύματα, ειδικά όταν τα παιδιά είναι άρρωστα. Είναι πολύ πιο καλό να κάνουμε λίγο πιο μικρά και λίγο πιο συχνά, έστω και αν είναι άβολο για μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν βαρυφορτώνουμε το στομάχι για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε κάποια παλινδρόμηση ή κάποιο εμετό. Στα πιο μεγάλα παιδιά είναι καλό να τρώνε τουλάχιστον το γεύμα 2 ώρες πριν από τον ύπνο. Και όταν αντιληφθούμε, γιατρέ, ότι κάνει εμετό το παιδί, το βρέφος, το έχουμε δει, είναι στο κρεβάτι του, τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε και ποια η πρώτη κίνηση? Η πρώτη κίνηση είναι να γυρίσουμε το παιδί μπρούμητα, να το πάρουμε στα χέρια μας και να δώσουμε μία κλίση 10 με 15 μοίρες το κεφάλι προς τα κάτω και να χτυπήσουμε δυνατά στις ομοπλάτες. Αυτές είναι, βάζουμε το χέρι δηλαδή μπροστά στο στήθος βασικές του παιδιού. Κρατάμε το βρέφος από το στήθος, κρατάμε δηλαδή, το παιδί και από το γυρίζουμε ανάποδα. Ναι. Κρατάμε το παιδί από το στήθος, τα δάχτυλα κάτω από τη μασχάλη. Γυρνάμε το παιδί ανάποδα μπρούμητα με μία κλίση το κεφάλι προς τα κάτω. Και χτυπάμε δυνατά στις ομοπλάτες. Αυτή είναι η κίνηση την οποία κάνουμε και για τον εμετό και για την εισρόφηση. Δηλαδή όταν ένα παιδάκι πάει να πνιγεί με κάτι. Ποτέ δεν κάνουμε το παιδί, δεν το γυρνάμε το παιδί προς τα πίσω και δεν χτυπάμε στο μέτωπο. Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό κάποιες φορές και δεν υπάρχει καμία απολύτως επιστημονική εξήγηση. Το γυρνάμε ανάσκελα και το χτυπάμε στο, στο μέτωπο. Ναι, αυτό δεν είναι. Καμία επιστημονική εξήγηση και καμία απολύτως χρησιμότητα. Και όταν γίνει κατάποση οποιοδήποτε ή μικρού αντικειμένου, πάλι με τον ίδιο τρόπο παίρνουμε, χτυπάμε. Ακριβώς. Και προς τα κάτω το κεφάλι. Ακριβώς. Είναι η πιο βασική κίνηση που πρέπει να μάθουν όλοι οι γονείς. Όταν ένα παιδάκι κάνει εμετό, το κεφάλι μπροστά για να μην πάει οτιδήποτε προς τα πίσω σε εισρόφηση. Τώρα έχουμε θέματα λοιμόξεων, ιώσεων, είναι αυτές που είχαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες? Δεν υπάρχει οτιδήποτε σε έξαρση, γιατρέ? Υπάρχει μια τεράστια έξαρση της γρίπης Α και της γρίπης Β τώρα. Ναι. Έχουμε κάθε μέρα πάρα πολλές διαγνώσεις, αρκετά σοβαρά συμπτώματα, πυρετός αρκετές μέρες.
κάποια συμπτώματα από το γαστρεντερικό, κυρίως με τη γρήπη Β, μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ιώσεις, κάποιες γαστρεντερίτιδες, κάποιες αμυγδαλίτιδες, αλλά η κύρια, η προεξάρχουσα λίμωξη που κυκλοφορεί τώρα είναι η γρήπη Α. Η γρήπη Α. Και φάρμακα ελλείψεις, γιατί το ακούμε και αυτό, δεν έχουμε, σωστά? Έχουμε κάποιες μικρές ελλείψεις σε κάποια εισπνεώμενα ή σε κάποια αντιβιωτικά, τα οποία ευτυχώς αυτή τη στιγμή αντισταθμίζονται από παρόμοια φάρμακα από άλλες εταιρείες. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε τις φαρμακευτικές ουσίες, ίσως όχι μια συγκεκριμένη εταιρεία, κάποια άλλη. Οπότε σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά καλά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ Καλό πάρα πολύ. Μεσημέρι.